Καλησπέρα και από εμάς, συναγωνιστές και συναγωνίστριες. Σαν Επιτροπή Αγώνα Εργαζομένων του Μετρό, Ενσωματιακή Επιτροπή του Συνδικάτου στο έργο στην κατασκευή του Μετρό, χαιρετίζουμε και εμείς από τη μεριά μας τη σημερινή πρωτοβουλία, μια ζωντανή διαδικασία όπως αρμόζει στους εργάτες, μακριά από ηλεκτρονικές ψηφοφορίες και τηλεδιασκέψεις. Ο Πρωθυπουργός με τις εξαγγελίες που θα κάνει στην έναρξη της ΔΕΦ θα ανακοινώσει επενδύσεις, ανάπτυξη και άλλες εύγες λέξεις που καμία σχέση δεν έχουν με την πραγματικότητα, με την κάλυψη των αναγκών της εργατικής τάξης. Αυτή η ανάπτυξη προς όφελος του κεφαλαίου τη γνωρίζουν από πρώτο χέρι οι εργαζόμενοι στις κατασκευές. Ανάπτυξη για αυτούς σημαίνει δουλειά ήλιο με ήλιο, Σάββατα, Κυριακές, απλήρωτες υπερορίες, μεροκάματα των 25 και 30 ευρώ. Στα εργοτάξια αυτή η ανάπτυξη έχει ποτίσει με το αίμα των συναδέλφων που σκοτώθηκαν για ένα μεροκάματο αυτές τις επενδύσεις, τα θέρετρα και τα ξενοδοχεία που θα χτίζουμε χωρίς οι ίδιοι να έχουμε τη δυνατότητα να μένουμε ούτε ένα βράδυ σε αυτά. Αυτή την ανάπτυξη βιώνουν οι εργαζόμενοι στην κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης, ένα έργο που έχει πληρώσει τρεις φορές ο ελληνικός λαός και για ακόμη μια φορά έχει βαρτώσει από τα παιχνίδια των κατασκευαστικών για όλο και μεγαλύτερο κέρδος, με αποτέλεσμα συνάδελφοι να απολύονται και άλλοι να μένουν απλήρωτοι για μήνες. Αυτή η ανάπτυξη προς όφελος του κεφαλαίου είναι που επιτάσσει υγιή νεκροταφείου στους χώρους δουλειάς. Αυτό έρχεται και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παίρνοντας τη σκυτάλη από το ΣΥΡΙΖΑ, να ολοκληρώσει. Αυτοί που τόσα χρόνια μέσω των εκπροσώπων του στο εργατικό κίνημα, αυτούς που ονομάζουμε συνδικαλιστική μαφία, προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι οι απεργίες έφαγαν τα ψωμιά τους, έρχονται τώρα να νομοθετήσουν την κατάργηση ουσιαστικά του δικαιώματος των εργατών, του όπλου της απεργίας, τη λειτουργία των συνδικάτων. Αυτή η βιασύνη της κυβέρνησης δείχνει τις προθέσεις της να χτυπήσει το εργατικό κίνημα με το δόγμα του χωροφύλακα να επικρατεί στους χώρους δουλειάς, με το φόβο της απόλυσης πάνω από τα κεφάλια των εργατών και το φακέλωμα όσων αντιδρούν και χαλάνε την εργασιακή ειρήνη τους. Μας παρουσιάζουν ως δημοκρατικό μέτρο τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, αυτοί που βγάζουν παράνομες 9 στις 10 απεργίες. Η πραγματική δημοκρατία, συναγωνιστές, βρίσκεται στη δράση των ταξικών δυνάμεων, εκεί που παίρνονται οι αποφάσεις από τα κάτω, με συνελεύσεις μέσα στους χώρους δουλειάς, με πραγματική συζήτηση και προβληματισμό. Αυτές τις διαδικασίες έχουμε κατακτήσει σαν συνδικάτο να αγκαλιάσουν οι συνάδελφοι, εκεί που πετύχαμε και νίκες σαν κλάδος, από το μικρότερο πρόβλημα μέσα στο εργοτάξιο μέχρι και την υπογραφή επιχειρησιακών συμβάσεων. Αυτή η δράση και η οργάνωση είναι που φοβούνται, αυτή την ενότητα των εργατών που βάζει στο στόχαστρο τον πραγματικό αντίπαλο, το κεφάλι και την εξουσία του. Το ξεκαθαρίζουμε σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να βάλουν χέρι στα τοξικά σωματεία. Σαν συνδικάτο έχουμε γυρίσει τα σκάματα του μετρό, το αεροδρόμιο, τα μεγάλα γιαπιά, από το καφενείο της γειτονιάς στις πρωινές πιάτσες που μαζεύονται οι συνάδελφοι και σαν Σωματιακή Επιτροπή του Μετρό. Πραγματοποιήσαμε συσκέψεις και συνελεύσεις στα μεγαλύτερα εργοτάξια όλο το προηγούμενο διάστημα, με καθολική συμμετοχή σε οποιασδήποτε κινητοποιήσεις απεργιακές. Πήραμε αποφάσεις μέσα στα σκάματα, ανοίξαμε συνολικότερα το ζήτημα της υπογραφής κλαδικής σύμβασης και με αυτόν τον τρόπο θα προχωρήσουμε και σε απεργιακή απάντηση, όποτε και αν τολμήσουν να καταθέσουν τον αντισυνδικαλιστικό νόμο. Με πρώτη απάντηση μεθαύριο στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΑ.